Λοιπόν, σα είπαμε στην αρχή τη εκπομπή. Ναι. Είχαμε πολλά πρόσωπα σήμερα. Δεν έχετε παράπονο έτσι. Λοιπόν, ότι έχουμε άλλο ένα από τα πρόσωπα των ε, ημερών. Ε, είναι αδιαφεσβήτητα ο κύριο Χάρη ο νέο ε, δήμαρχο. Ναι, και είναι και ο, ο μεγαλύτερο νικητή των ε, εκλογών, έτσι όπω πήγε. Που μα έχει και εκλογόν. για γουρλίδε, πρέπει να πούμε. Ναι. Γεια σα, κύριε Δούκα, Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν όντω. Διότι ήμουν και τι δύο Παρασκευέ. Και δεύτερο και μετά και σα ευχαριστώ. Το περιμένατε ότι θα κερδίσετε τελευταία εβδομάδα, όσο πέναγαν οι μέρε, αισθανόμουν ότι μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή. Την Κυριακή, γεννώντα τα σχολεία, ήμουν σίγουρο. Από το μεσημέρι και μετά. Το κλικ έγινε από το debate, λέτε. Ναι, ήταν καταλητικό. Καταλητικό, ε. καταλητικό βεβαίω. Διότι είχα και πρόβλημα αναγνωρισιμότητα. Οπότε υπήρχε πια ένα δίπολο ξεκάθαρο, ο Δούκα Μπακογιάννη. Και mm -hmm. είδανε όλοι ακριβώ τι προτάσει και τι απόψει μου. Και ήταν για μένα μεγάλο ζητούμενο να συμβεί αυτό. Γι' αυτό και yeah, yeah, άλλαξε η από και έτσι, το σενάριο οι ψηφοφοροί προτίμησαν το πρόσωπό σας ή, έστρεψαν, ή στράφηκαν κατά του κυρίου Μπακογιάννη, οπότε εξ αυτού η εκλογή. Νομίζω ότι προτίμησαν μια πρόταση συνολική, η οποία ήταν θετική, δεν ήταν τοξική. Είχε συγκεκριμένε θέσει και απόψει για όλα τα θέματα και αφορούσε αυτό νομίζω, το κομβικό τη γειτονιά, τη υποβαθμισμένη γειτονίε και την υποτιμημένη καθημερινότητα. δεν μίλησα εγώ για βιτρίνα, mm. δεν μίλησα για μεγάλα έργα, αλλά μίλησα για τα μικρά, τα απλά τα καθημερινά που για μένα όμω είναι σπουδαία. Είναι το πράσινο, είναι η ασφάλεια, είναι η καθαριότητα, είναι τα πεζοδρόμια. Ναι. Να ρωτήσουμε, θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι τώρα. Ε, είναι και από τι συζητήσει. Ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργό χθε, η αλήθεια είναι. Με τη διπλή ανάπλα ποια είναι η θέση σα. Μα, αναφορά το Και του... θέλω να συνεχίσει, είναι και στο πρόγραμμά μου. Το έχω και κοστολογημένο μέσα και θέλουμε να... η Αθήνα να έχει ένα υπερσύγχρονο, πολύ ωραίο γήπεδο, βιοκλιματικό, περιβαλλοντικά και κλιματικά ε, όσο δυνατόν περισσότερο προστατευτικό. Και το μόνο άγχο είναι να προχωράει ακριβώ το γήπεδο Δεν με τα χρονοδιαγράμματα. θέλετε να δείτε. Θα α... δω βεβαίω τους ναι. ε, ε, ανθρώπους και τους φορείς. Έχουμε και κάποιες σκέψεις που σχετίζονται με την, με, με την ε, Λεωφόρο. λεωφόρο. Ίσως έχει να νόημα, έχω δει σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, ότι μήπως έχει να νόημα να κατηθεί μια κερκίδα, ιστορική κερκίδα, mm -hmm. για να τη βλέπουν πάντα οι κάτοικοι της περιοχής και να θυμούνται την ένδοξη ιστορία. Και επειδή έχει μεγάλο πρόβλημα, ξέρω ότι θα γίνουν εκεί, εκεί πέρα πάρκο, έχει μεγάλο πρόβλημα με τα 5x5. Δεν υπάρχει γήπεδο να παίξουν τα παιδιά. Μήπω έχει ένα ναι, να υπάρχει ένα μικρό γήπεδο στον ιστορικό χώρο του Παναθηναϊκού που να μπορούν να παίξουν τα παιδιά και να έχει άρα, άρα ε, ε, επιμέρου κάποιε αλλαγέ οι οποίε δεν επηρεάζουν το να βασικό και, έργο. Και πολύ γρήγορα θέλει να προχωρήσει. Ναι. Και το άγχο είναι αν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και αν υπάρχει πρόβλημα. Άρα υπέρ τη διπλή ανάπλαση. Yes. Στο θέμα των καμερών που επίση ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργό και είπε ότι είναι θέμα τη κεντρική κυβέρνηση. Κάμερε στην Αθήνα θα μπουν. Τι είπε ο κ. Μητσοτή. Εσεί έχετε πει ότι δεν είναι προτεραιότητά σα. <laughs> βεβαίω. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θα μπουν. Αλλά είπα ότι δεν είναι προτεραιότητά μου και τα είδαμε και με τι Βρυξέλλε, με το Βέλγιο, όπου υπήρχαν κάμερε. Και είδαμε του πυροβολισμού που είχε και δυστυχώ νεκρού. Mm -hmm. Αλλά ήταν επικουρικό. Το θέμα δεν είναι να δούμε το άσχημα αυτό επεισόδιο και την ακραία αυτή συνθήκη. Αλλά να υπάρχει αστυνομία, ό,τι λέγαμε δηλαδή και στι Βρυξέλλε, ό,τι λέμε και εδώ, ό,τι λένε και οι κάτοικοι, για να μπορέσουν να αποτρέψουμε το έγκλημα και την ασφάλεια. Ο στόχο μου είναι η ασφάλεια. Και η ασφάλεια θέλει βεβαίω πάρα πολύ σημαντικό αστυνόμευση, mm -hmm. θέλει φώτα, θέλει και κάμερες επικουρικά, θέλει και κοινωνική ένταξη. Και είναι ένα συνολικό πακέτο για το οποίο θα δώσω μάχη. Mm -hmm. ε, η νίκη σας στο Δήμο Αθηναίων σηματοδοτεί και κάτι πολιτικά. Η νίκη είναι νίκη της Αθήνας. Και εδώ και με έχετε φιλοξενήσει και εσείς, ναι. με έχετε φιλοξενήσει μογελάτε, και εσείς πάρα βλέπω, αλλά, γιατί γίνεται συνέχεια αυτή η, η ερώτηση. Δηλαδή έγινε, η πρω... ναι, γιατί η πρώτη δήλωση ναι. που έγινε ήταν από τον Γιώργο Παπανδρέου, που είπε ο κόσμος να έρθει εδώ το και μήνυμα, Νομίζω το μήνυμα όπω υπόθηκε από μένα και νομίζω ότι και δύο μήνε τώρα και σε εσά που έχω έρθει, το λέω συνέχεια ευλαβικά το τηρώ, ότι εμεί λέμε ότι τα προβλήματα τη Αθήνα δεν έχουν χρώματα και κόμματα, και ότι είναι προβλήματα όλων των πολιτών και καλούμε όλου του πολίτε και όσου θέλουν να συνεργαστούμε για να αναλύσουμε τα θέματα. Και θα συνεργαστώ παθιασμένα ναι. με θέλουν να λύσουν τα προβλήματα. Αυτό πιστώνεται και... στον Ανδρουλάκη και, και στον Ανδρουλάκη. Κοιτάξτε, είναι, είναι μια επιλογή του Νίκο του Ανδρουλάκη το προσωπό μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τιμά. Όμω επίση είναι πολύ σημαντικό ότι κράτησε ένα πολύ διακριτό νομίζω ρόλο, διότι Φίλιο. το ψηφοδέλτιο ήταν 50% πασόκ, 50% ναι. άλλα. Ε, πρόσωπα από διάφορου χώρου, οικολογία, κόμματα, βόλτα. Είχατε σκεφτεί να μην είστε υποψήφιο όταν σα το πρότεινε. Είπα τα ε, Ναι. Θεώρησα πολύ μεγάλη μου τιμή, αλλά και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη ευθύνη και άγχο. Και μου πήρε, είπα ναι με το τέλο τη συνάντηση, αλλά μα πήρε λίγο χρόνο να συζητήσουμε τα επιμέρου θέματα για να είμαστε σίγουροι ότι πάμε. Πάντω από τη δική σα εκλογή, και δεν ξέρω πώ το έχετε εισπράξει αυτό, από τη δική σα εκλογή ξεκίνησε η συζήτηση για ένα ευρύ μέτωπο, μια συμπόρευση στον προοδευτικό χώρο. Να πούμε ότι. Δηλαδή στο πρόσωπό σα βρήκε ναι, Να πούμε όμω ότι εγώ πια είμαι δήμος, Ε, είμαι Αθηναίων, άρα Εμένα το χρέο μου είναι να λύσω τα προβλήματα και αυτά τα οποία με ψήφισαν από όλα τα κόμματα, και είναι σημαντικό αυτό, οι Αθηνέ και οι Αθηναίοι να είμαι από την 1η Ιανουαρίου έτοιμο, χωρί κωσίδι μανίκια, ναι. για να τα αντιμετωπίσω. Και αυτό είναι Η... το μεγάλο άγχο. Με αυτό ξυπνάω και με αυτό κοιμάω. Τώρα, κυμάμαι. ξέρετε, ε, 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 κλασικό ερώτημα ε, στου δημάρχου Αθηναίων, έχει γίνει και στον κύριο Μπακογιάννη πολλάκι mm -hmm. από εμά. Είναι αν σκέφτεστε και την κεντρική πολιτική σκηνή πιο σοβαρά και σε άλλο ρόλο. Εγώ θα σα μιλήσω από την καρδιά μου. Και εγώ έχω αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο άγχο και βάρο, γιατί έχω και μια μεγάλη δέσμευση να φέρω ει αυτά τα οποία. Τι θα είναι το πρώτο σχέδιο πράγμα σχέδιο. που θα κάνετε. Θα ανοίξω την Βασιλή Σόλγα. Θα πρώτη την ανοίξω τη Βασιλή ώρα, θα είναι 1η Ιανουαρίου και μετά θα φτιάξω ένα γραφείο κατά πολέμηση ενεργειακή στόχη, Έχετε mm -hmm. και τον Υπουργό εδώ, mm -hmm. τα θέματα του κόστου ηλεκτρική ενέργεια, κατά πολέμηση ενεργειακή στόχα και μια ενεργειακή κοινότητα, καταστατικά να δημιουργηθεί για να μπορέσουμε να δώσουμε ρεύμα σε πολύ χαμηλή τιμή στα φτωχά, στα ευάλωτα νοικοκυριά. Κάποιε πρώτε δράσει, είπα, που μπορούν να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, χωρί να χρειάζεται πολύ μεγάλη ορίμανση. Κύριε Δούκα, να ξέρετε ότι εμεί θα είμαστε εδώ ανοιχτοί. Θα σα κάνουμε κριτική. Κάναμε και στον προηγούμενο Δήμαρχο κριτική. Το ζητάμε mm -hmm. αυτό για να γινόμαστε καλύτεροι. Ε, και θα είμαστε και αρρωγοί ό,τι καλό κάνετε. Καλή επιτυχία να έχετε, καλή θητεία. Είστε... Καλή θητεία είστε... να είστε καλά. Όσο μπορώ, να είστε καλά. Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρετε.